υπάρχει μόνο ένας γιατρός και μία νοσοκόμα. Ναι. Έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Βέβαια δεν είναι 100, είναι λίγο υπερβολικό. Α, είναι λιγότερο. Έχουνε όμως, είναι λιγότερο, ναι. Έχουν επιστρέψει αρκετοί κάτοικοι Αθηναίοι, Τηλιακοί τέλος πάντων, οι οποίοι διέμεναν στην Αθήνα. Και μαζί με όλους αυτούς που επέστρεψαν, φοιτητές ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν ως τρόπο μόνιμο κατοικία στην Τήλο, και μιλάμε για τους εποχικά εργαζόμενους στο νησί ή αυτούς που έχουν επιχειρήσεις, τέλος πάντων, σίγουρα δεν είμαστε 100, είναι 80 άτομα παραπάνω αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το διάστημα που διαρκεί η πανδημία. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για Πάσχα, ήρθαν για να μείνουν για μεγαλύτερη χρονιά? Όχι, όχι. Έτσι κι αλλιώς ο Μάρτιος. Κοιτάξτε, οι φοιτητές όλοι γύρισαν λόγω του γιατί έκλεισαν οι σχολές τους. Παρ' όλα αυτά όμως τα παιδιά αυτά έμειναν στην απομόνωση για 2 εβδομάδες. Δεν είχαμε κρούσμα στο νησί. Τώρα έτσι κι αλλιώς ο Μάρτιος είναι μια περίοδος που όλοι έρχονταν προκειμένου. Μάρτιος-Απρίλιος ξεκίναγαν τις επισκευές, τις συντηρήσεις στα σπίτια τους, στις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να τα ετοιμάσουν σιγά σιγά για το καλοκαίρι. Είναι και το Πάσχα τώρα το οποίο αυξάνει την επιθυμία να μετάβαση στο νησί το δικό μου και στα άλλα τα νησιά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εδώ και μία εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει όλα τα πολλά δημοτικά συμβούλια, ιδιαίτερα των μικρών νησιών, που δεν έχουμε υγειονομική περίθαλψη. Μιλάμε δηλαδή για ένα ιατρείο, αγροτικό ιατρείο με έναν αγροτικό γιατρό. Έχουμε ξεκινήσει να παίρνουμε αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να συμβιώσουμε ότι είναι ομόφωνες. Και μπορώ να σας πω ότι τις έχουμε πάρει και υπό την πίεση της τοπικής κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Ομόφωνες αποφάσεις που λένε το εξής: να γίνει αυστηρότερη ο έλεγχος και η εκτοπλοϊκή μετάβαση στο νησί. Να μην μπορούν δηλαδή να έρχονται στο νησί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, 12 μήνες το χρόνο. Ακόμη και οι μόνιμοι κάτοικοι οι οποίοι μεταβαίνουν για λόγους υγείας και μόνο για αυτούς σε μεγαλύτερα κέντρα για να τους εξεταστούν από γιατρούς, επιστρέφοντας στο νησί, να πρέπει υποχρεωτικά. Κυρία Λεφέρη, πάτε μια ανατελεία και για να μπούμε στη συζήτηση, να βάλουμε και τον Δήμαρχο Τίνου στην συζήτηση. Η αλήθεια είναι, η εικόνα, κύριε Σιώτα, όταν κατεβαίνει από το πλοίο ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζετε στο νησί, αυτή τη στιγμή χτυπάνε καμπανάκια. Φυσικά είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα, είμαστε σε συχνή επαφή, καθημερινή σχεδόν, και με τον διοικητή και με τον λιμενάρχη και με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος. Εγώ περνάω σε ένα άλλο στάδιο πέρα από τη συναδελφό μου, τη Μαρία, την οποία καλημερίζω. Είμαι πιο σκληρός στις εισηγήσεις μου. Δηλαδή, έχω εισηγηθεί πιο αυστηρό πλαίσιο για τις μετακινήσεις και από νησί σε νησί και από την Τίνο προς τον νομό Αττικής. Η εισήγησή μου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, μόνο μόνιμους κατοίκους, για λόγους υγείας, και αυτοί οι οποίοι έρχονται να τεθούν και αυτοί σε 14ήμερη καραντίνα. Αυτοί γιατί, που έρχονται από την Αττική, για παράδειγμα, ακόμα και αν είναι κάτοικοι του νησιού, λέτε. Ακριβώς. Γιατί όπως έχετε δει, τα μέχρι τώρα κρούσματα στα νησιά είναι εισαγόμενα. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι μια πρόταση που δεν έχει ξανακουστεί, η αλήθεια είναι. Ξέρουμε ότι έχετε και θέμα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Έχουν μειωθεί και βλέπω να μην διαμαρτύρεστε σε αυτό το στάδιο. Καταλαβαίνω ότι όλοι προετοιμάζεστε, όχι, κύριε Σιώτο, για ένα Πάσχα λίγο απομονωμένο, έτσι. Πολύ διαφορετικό, ειδικά στην Τίνο. Και εμείς θα είμαστε απομονωμένοι στην Αθήνα. Το Πάσχα στην Τίνο είναι υπέροχο, έτσι, υπό άλλες συνθήκες. Το Πάσχα είναι μαγικό στην Τίνο. Να σας διορθώσω ότι εμείς δεν βλέπουμε μόνο την πρωτοφανή αυτή, αλλά και την επόμενη μέρα διαμαρτυρόμαστε για την περικοπή των δρομολογίων. Θέλουμε να έχουμε κάθε μέρα δρομολόγιο, γιατί να φανταστείτε ότι δεν είναι μόνο η ασφαλεία μας, είναι μόνο η τροφοδοσία μας. Να φανταστείτε ότι ένα ύποπτο κρούσμα, ο έλεγχος των τεστ για να γίνει στο Παστέρ, δεν έχουμε αεροδρόμιο, θα γίνει μόνο διαθαλάσσης. Είναι το μοναδικό μας μέσο. Ναι. Αν το λέει αυτό η Τίνος, κύριε Σιώτο, φανταζόμαστε, κυρία Λιφέρη, στην Τήλο πόσο απομονωμένοι πρέπει να νιώθετε. Και μπορεί να είναι απλεονέκτημα αυτές τις ημέρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έρθουν και καλύτερες. Ναι, ναι.
Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη και εμείς αυτά ακριβώς έχουμε πει και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Και βέβαια σε καμία των περιπτώσεων δεν μιλάμε για την διακοπή των τακτικών δρομολογίων που γίνονται στο νησί και για την τροφοδοσία και για τους λόγους που αναφέρει ο Γιάννης. Από τη στιγμή που έρχεται κάποιος στο νησί σας, λοιπόν, αυτή τη στιγμή ισχύει ή περιμένετε έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία της 14ήμερης καραντίνας? Την εφαρμόζετε εσείς? Προκειμένου να μπορέσει η αστυνομία να το επιβλέψει, πρέπει να νομοθετηθεί. Και αυτό δεν έχει γίνει ακόμη. Μάλιστα. Και αυτό ζητάτε να γίνει, να είναι στην επόμενη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Λοιπόν, ακριβώς, ελπίζουμε να εισακουστείτε, γιατί προφανέστατα ο δείκτης ασφάλειας των κατοίκων, ειδικά στα νησιά, είμαι νησιώτης, είμαι Κυκλαδίτης, είμαι από την Άνδρο, ξέρω ότι η ανασφάλεια είναι μεγάλη, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Όταν υπάρχει επιπλέον λόγος που τον έχουμε όλοι, το υγειονομικός λόγος, αντιλαμβάνομαι ότι ο φόβος και η ανησυχία είναι μεγαλύτερη. Θέλω να σε ευχαριστήσω και τους δύο. Να σας καλημερίσω, να ευχηθώ καλή δύναμη. Είστε καλά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και θα τα ξαναπούμε, νομίζω, σύντομα. Και καλή στα υπέροχα νησιά σας. Γεια σας. Λοιπόν, είναι θέμα. Θα σου πω κάτι. Μόνο που πήγαμε εκεί, μόνο που πήγαμε στην Τίνεξ, στην Τήλο, εγώ δεν ξέρω, αλλά χάρηκα να σου πω. Σε βλέπω. Εντάξει, εσύ είσαι και νησιώτης και έχεις και μια άλλη έτσι, ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Εγώ ξέρω ότι στην Τίνο έχω πολύ μεγάλη αγάπη. Πάω κάθε χρόνο, κάνω τα τάμα.